Γεια σας φίλοι μου, Γιώργος Κάβαλος εδώ πίσω με ένα ακόμα βίντεο. Πέρα από τα κλασικά Nike Outlet στο MacArthur, πέρα από τα κλασικά Nike στην Ερμού, πέρα από τα στάνταρ μαγαζιά και πέρα από τα Foot Locker, σίγουρα στην Αθήνα, στην Αττική υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία έχουν θησαυρούς μέσα, αλλά δεν τα ξέρει κανείς. Ζήτησα λοιπόν από εσάς στο Instagram μου να μου πείτε ποια είναι αυτά τα μαγαζιά και ποια μαγαζιά με συμβουλεύετε να πάω, να ψάξω, να δούμε τι έχουν για personal και τι έχουν για resell. Άνοιξα λοιπόν τα DMs μου, βρήκα πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν και σήμερα έχουμε εξοπλιστεί με ένα μηχανάκι για να γυρίσουμε όλη την Αθήνα, να μπούμε σε αυτά τα μαγαζιά, να τα βαθμολογήσω και στο τέλος να κάνουμε ένα mini haul από το τι πήραμε. Σε αυτό το σημείο πριν ξεκινήσουμε, αν γουστάρετε πατήστε το like, κάντε ένα subscribe και ξεκινάμε με μαγαζιά στα νότια προάστια. Όσο παράξενο και να ακούγεται, ψηλά στο παλαιό Φάληρο υπάρχει Nike Outlet, Adidas Outlet και άλλο ένα μαγαζί με αθλητικά. Δεν έχω πάει σε κανένα ποτέ και όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου θα ξεκινήσουμε με τι άλλο, με το Nike Outlet αυτό. Πάμε να δούμε τι έχει. Λοιπόν, έχει κάποια ωραία σετ. Βέβαια είναι μεγάλα νούμερα και είναι και αρκετά τσιμπημένα. Δηλαδή έχει 50 και 50. Ξέρετε, αυτά εδώ τα κλασικά. Και μετά έχει και αυτά τα ωραία τα άσπρα. Με τα τριπλά τα Nike. 47. Δεν είναι κακό. Είναι πιο πολύ για personal. Συνεχίζουμε να δούμε και τι άλλο έχει. Μάγκες, ακούστε τώρα εδώ τι παίζει. Υπάρχει μια σειρά στη Nike που έχει αυτό εδώ το logo. Που είναι ultra Vulcano Flex. Όπως ας πούμε αυτή εδώ η ζακέτα. Και εδώ πέρα υπάρχει αυτό το πράγμα. Οπότε θα τσεκάρουμε λίγο και τα νούμερα. Επίσης αυτό είναι velvet, λίγο με ανατριχιάζει. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή είναι μια σειρά, ας πούμε, που τη βρήκα εδώ και δεν την έχω ξαναβρει κάπου αλλού. Ναι, μπορεί να υπάρχει στο Scrooge αυτά ή στο app της Nike. Αλλά αυτό το σήμα μάγκες, αν το βλέπετε, είναι GG. Εγώ βρήκα κάποια Techfleece, αλλά δυστυχώς είναι πολύ μεγάλα. Δηλαδή, ελάτε να δείτε. Έχει το Royal Blue που είναι φωτιά Techfleece και το έχει 90 ευρώ, αλλά είναι 2XL. Και εγώ αυτό φοράω large. Κακό αυτό, δύσκολο το 2XL. Μετά π.χ. έχει αυτό εδώ το κάμο. Πάλι και αυτό 2XL. Δηλαδή όσοι φοράτε 2XL και μεγάλα νούμερα είναι top. Τώρα για τους υπόλοιπους φοράνε medium large, όχι. Έχω βρει κάποια πράγματα, είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Πάμε να τα πάρουμε και συνεχίζουμε με το επόμενο outlet. Μπρο, είναι huge. Τι λες ρε φίλε, αξίζει? No. Όχι, ε. Ταιριάζει, αλλά... Γαμώ και γαμάει σαν χρώμα. Δεν πειράζει. Μάγκες, πρώτο κοπ έγινε. Μας πρίξανε λίγο μέσα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Φύγαμε για τα επόμενα. Μάγκες μου, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι το σημερινό βίντεο γίνεται σε συνεργασία με τη My Devotion, την καλύτερη και την πιο έμπιστη εταιρεία όσο έχει να κάνει σε καθαρισμό παπουτσιών. Και για να δείτε πιο συγκεκριμένα, έχω τα Nike Hot Air Stepa, τα παπούτσια του Drake, τα οποία τα φοράω κάθε μέρα και συμβουλεύω να κάτσεις μέχρι το τέλος γιατί σου έχω προσφορά. Επειδή φοράω το παπούτσι, μπορείτε να δείτε ότι εδώ πέρα έχει μαυριλάδια, ότι έχει μαυρίσει, μπορεί να είναι ίσως από κάποιο μηχανάκι, αντίστοιχα από εδώ έχει σκόνες και. Λοιπόν, θα καθαρίσω λοιπόν το παπούτσι, να σας δείξω το πριν με το μετά και να σας πω ότι για το σημερινό βίντεο η προσφορά που έχω να σας δώσω είναι ότι αγοράζοντας το Professor Key της Devotion, το οποίο μέσα έχει όλα τα απαραίτητα καθαριστικά και εσωτερικά, εξωτερικά, αλλά και για την προστασία του sneaker σας, η Devotion σας κάνει δώρο το Trinity Brass, το οποίο είναι ένα ειδικό βουρτσάκι με 3 επίπεδα για 3 διαφορετικές επιφάνειες, θα τα πούμε όλα πιο αναλυτικά μετά, συν σας κάνει δώρο τα συγκεκριμένα ελαστικά shoelaces, το οποίο είναι ουσιαστικά ιδιαίτερα κορδόνια για τα παπούτσια σας. Συν ότι έχουν αυτά εδώ τα σημαίνια για το τέλος. Λοιπόν, πάμε να καθαρίσουμε όμως το παπούτσι, να το δείτε in real life. Παίρνω το cleaning foam της Devotion, το οποίο είναι έτοιμος αφρός. Ούτε νερά, ούτε τίποτα. Okay. Το χτυπάω λίγο και το βάζω στις επιφάνειες που θέλω να καθαρίσω. Στη συνέχεια παίρνω βουρτσάκι της Devotion, το οποίο το χρησιμοποιώ καθημερινά, το οποίο είναι μέσα στο Professor Kit και αρχίζω με απαλές κυκλικές κινήσεις να καθαρίζω την επιφάνεια. Μόλις δω ότι το έχω απλώσει,
Συνεχίζω. Μάγκες, μη φοβάστε για κιτρινίλες, για τίποτα. Τα προϊόντα είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας και βλέπετε ότι τα κάνω live μπροστά σας. Όπως θα έκανα και κλασικά σπίτι μου. Συνεχίζουμε με το πάνω μέρος. Απαλές κυκλικές κινήσεις, να καθαρίσουμε, αλλά να μην τραυματίσουμε το παπούτσι μας. Μην κάνουμε ζημιά. Ωραία. Και όταν δούμε ότι ένα σημείο είναι ζώρικο ή devotion, αγοράζοντας το link κάτω στην περιγραφή, είπαμε ότι σας κάνει δώρο αυτή η βούρτσα. Αυτή η βούρτσα έχει τρία επίπεδα. Έχει γόμα για σουέντ, έχει αυτό εδώ το λαστιχένιο, είναι σαν λαστιχένια βούρτσα, η οποία είναι πάλι για σουέντ, για να αναζωογοποιεί το σουέντ, και έχει αυτό εδώ το Trinity Brass, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα hardcore brass. Εγώ το χρησιμοποιώ συνήθως για το κάτω μέρος του παπουτσιού, αλλά επίσης όταν κάτι είναι έτσι λίγο πιο too much, επίσης είμαστε εδώ και αρχίζουμε και τρίβουμε. Τρίβουμε. Οπ! Τι έγινε, μάγκες? Παίρνουμε το πανάκι μας, το οποίο επίσης είναι μέσα στο kit, και σκουπίζουμε. Ούτε να στεγνώσουν, ούτε τίποτα. Σκουπίζουμε. Δείτε τώρα πώς έγινε. Πού είναι τα μαύρα? Ωραία. Και κάναμε τη μία πλευρά. Πάμε στην άλλη. Βλέπετε ότι αυτό δεν είναι κάτι. Είναι απλά ότι έχω φορέσει το παπούτσι και μπορεί να έχει βρει. Μπορεί να έχει βρει στο αμάξι, μπορεί να έχει βρει στο δρόμο. Πάλι παίρνουμε το sneaker foam, το χτυπάμε και το απλώνουμε. Παίρνουμε αυτό. Και πάλι, κυκλικές, σταθερές κινήσεις. Μάγκες, να ξέρετε, μυρίζει καινούριο δερμάτινο παπούτσι. Εδώ δεν χρειάστηκε την σκληρή βούρτσα. Πάμε πάλι να σκουπίσουμε. Μάγκες, δείτε πώς έγινε. Δείτε διαφορά. Δείτε το ένα και δείτε το άλλο. Μικρές λεπτομέρειες γιατί τα προσέχω, αλλά θέλω να σας πω ότι με το που είναι καθαρό, πόσο διαφορά έχει. Ωραία. Έχει μείνει και λίγο πίσω, εδώ. Αυτό, μάγκες, να ξέρετε, επειδή από εκεί βγάζουμε συνήθως τα παπούτσια μας, είναι το πιο μυστικό μέρος για να μαζέψει βρωμιά. Θα μπορούσα να τα καθαρίσω και από κάτω, αλλά δεν το κάνω, γιατί τα φοράω και θα τα πατήσω. Όσον αφορά τώρα το εσωτερικό, επειδή είναι επίσης σημαντικό να μην δημιουργηθούν μύκητες, να μην μυρίζουν, υπάρχει το sneaker fresh, το οποίο είναι ουσιαστικά άρωμα του devotion. Το ψεκάζετε, μάγκες, έτσι. 1, 2, 3. Το αφήνετε να απορροφήσει και σας εγγυούμε ότι όχι απλά δεν θα μυρίζουν τα παπούτσια σας, αλλά ότι θα μυρίζουν πάρα πολύ όμορφα. Συν ότι στο τέλος περνάμε και αυτό, το sneaker shield, το οποίο ουσιαστικά αδιαβροχοποιεί το παπούτσι από πάνω, κάθεται και είναι δυσκολότερο να πάει βρωμιά. Λοιπόν, αυτά το αφήνω να στεγνώσει και θα το φορέσω. Πάρα πολύ απλά και ρεαλιστικά, Devotion Professor Kit με όλα τα απαραίτητα πανάκια, καθαριστικά, προστατευτικά και για το εσωτερικό. Αγοράζοντας το Professor Kit ή με οποιαδήποτε αγορά ίδιας αξίας, η Devotion σας κάνει δώρο το Trinity Brass για τα suede και τις hardcore βρωμιές και ένα pair από extra laces για να το βάλετε σε κάποιο sneaker σας. Link θα υπάρχει κάτω στην περιγραφή, πάμε να συνεχίσουμε. Δεύτερο stop, δεύτερο outlet, Adidas. Η Adidas έχει τσακωθεί με το resell, δηλαδή οριακά μπορώ να πουλήσω retail Adidas στο Cloudlag. Παρ' όλα αυτά μπορεί να έχει κάτι καλό για personal ή κάνα jersey ποδοσφαιρικό. Πάμε να δούμε. Σαν να μην το έλεγα, έχει πολλά football jerseys, για να δούμε τιμή. 45 ευρώ. Δεν πέφτουνε, ρε. Έχει τις Manchester United, έχει τις Γερμανίας, έχει τις Real. Για να δούμε. 40 ευρώ. Βρήκα μια ultra βαλκάνια football jersey Ισπανίας. Έχει και έκπτωση. Δεν το περίμενα, αλλά κόπ. Κοιτάω, επειδή στη Nike αυτό δεν νομίζω να συμβεί ποτέ. Μήπως βρω και κάνα παπούτσι, έτσι φάση για γυμναστήριο με 20-30 ευρώ. Ποτέ δεν ξέρεις. Στα outlet. Εδώ, όχι. Το χρώμα δεν μου αρέσει. Όλα αυτά, μάγκες, να ξέρετε, είναι 40 με 50 ευρώ. Αυτό. Μαλάκα, ελεύθερο. Με αυτό. Ακόμα και στο γυμναστήριο δεν είναι drip, ρε φίλε. Πας. Έχω χαλάσει. Και απέναντι, μάγκες, πρόσχεμε με σε πατήσει το τραμ. Έχουμε ένα athlete's foot. Πάμε να δούμε αν έχει κανένα Air Force για retail. Έχει ένα low, το έχω πουλήσει 3-4 φορές, οπότε δεν το ξαναπαίρνω. Και μετά έχει ένα uptempo, not my style, οπότε pass. Κάναμε transport στο κέντρο της Αθήνας, μαγαζί νούμερο 4, ακολουθήστε με. Πολλοί μου γράψατε ότι έχει ανοίξει ένα καινούριο καλό store και με streetwear και με sneakers, το οποίο λέγεται Fuel, κάπως έτσι. Ξέρετε, τα αγγλικά μου δεν είναι πολύ καλά. Έχουμε έρθει εδώ, πάμε να δούμε τι έχει.
Άγγις βρήκα αυτό το Stussy sweatshirt, είναι medium βέβαια, δεν ξέρω αν θα μου κάνει 100%, θα το δοκιμάσω. Βλέπουμε έχει πάρα πολύ ωραίο χώρο και shoutout και στα παιδιά που μας αφήνουν να φιλμάρουμε, εντάξει. Εδώ έχει κάποια Carhartt set, not a fan. Έχει εδώ έτσι κάποια πολύ premium fashion βιβλία, The Ultimate Sneaker Box. Έχει το βιβλίο της Supreme, έχει το βιβλίο με τα Dunk, έχει από το Heisenbite αυτό το διάσημο περιοδικό. Γενικά είναι έτσι πολύ fashion ο χώρος. Πολύ καλή επιλογή που αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ. Πάμε και κάτω που είναι υποτίθεται ο main χώρος με τα δοκιμαστήρια, τα υπόλοιπα αντρικά και αυτά, να δούμε τι άλλο έχει να πάρουμε. Έχουμε μήπως 44,5-45 σε αυτό. Κάτσε να το τσεκάρουμε σε αυτό. Οκ. Και αυτό είναι διαφορά. Όχι, έλα να δεις το δοκιμαστήριο, ρε. Κοπ. Μάγκες, φύγαμε, διασχίσαμε τη μισή Αθήνα και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Αχαρνών. Εδώ λοιπόν, κατά καιρούς, μου είχατε πει πολύ ότι υπάρχει ένα Nike Outlet. Γιώργο, πήγαινε στο Nike Outlet στην Αχαρνών, μου λέγατε. Βάλαμε λοιπόν 6 ευρώ βενζίνη στο μηχανάκι. Το γεμίσαμε και ήρθαμε. Ωραία. Και μας λένε εδώ, επειδή Nike Outlet δεν βλέπουμε, μας λένε ότι αυτό εκεί το μαγαζί με τα κόκκινα ήταν το Nike Outlet, το οποίο έκλεισε πριν 3 μήνες. Παρ' όλα αυτά, εκεί πέρα έχει ένα άλλο outlet, το οποίο λέει ότι έχει και Nike και Adidas. Και μιας και ήρθαμε εδώ, βρε αδερφέ, και είμαστε στην άλλη μεριά της Αθήνας, πάμε να το τσεκάρουμε. Για να δούμε. Ρε τι Nike μας κάνει. Δεν έχετε τίποτα, ε. Αυτό πόσο είναι. Οκ, ευχαριστώ. Τα έχει και αυτά η ζωή. Άδικα. Πάμε να βρούμε άλλα μαγαζιά. Πού σας έχω φέρει σήμερα, ρε παιδιά, πού σας έχω φέρει. Δείξε εδώ που είμαστε, ρε φίλε. Από τα νότια στην Αγαρνών και μετά ήρθαμε Κηφισίας, είμαστε στο ψυχικό, σε ένα εδώ μεγάλο store collective λέγεται, που μου έγραψε ένας φίλος μας. Από ό,τι βλέπω είναι retailer, δεν με ενθουσιάζει πολύ να σας πω την αλήθεια, αλλά ας μπούμε να δούμε τι έχει, δεν χάνουμε κάτι αφού ήρθαμε και εδώ, για να δούμε. Έχουμε κάποια όμορφα LeBron's, retail όμως. Κάποια Αντετοκούνμπο, εδώ έχουμε με Uno. Κάποια Durant, not my style όμως. Μάγκες, έχω ξενερώσει. Καθώς μου είπατε δύο πράγματα και δύο μαγαζιά και το ένα... Καθώς το ένα μαγαζί δεν υπήρχε και το άλλο ήταν για το μπούτσο. Μαλάκα, δεν είχε μέσα τίποτα, ρε. Έχουμε άλλο ένα store, ένα τελευταίο store. Και είναι δύο stores που δεν έχω πάει. Ωραία. Το ένα είναι να πάμε σε ένα στο Balenciaga store, αλλά εκεί θα φάμε bug, θα φάμε ένα τραγωσάρι. Και στο άλλο να πάμε στο Dangerous Minds, που είναι γενικά ψιλογνωστό μαγαζί και δεν έχω πάει ποτέ. Άρη, ποιο λες, ρε? Dangerous Minds. Σου ακούγεται καλύτερα, ε. Άντε, πάμε εκεί. Τα pressure τα έχεις πάνω. Ωραία. Αυτό το brand το βλέπω παντού, ρε, εσύ, τι είναι? Δεν το ξέρω. Είναι ένα brand από το Λονδίνο. Ναι. Που είναι made in Italy και έχει αρχίσει να κάνει έτσι λίγο πολύ πάνω στο χώρο του τρίπλου. Ω, μπρο, το έχεις εγκρί. Ναι, καμάει. Πολύ περίεργο fit. Ναι, εγώ πήρα medium. Δεν είναι τέρμα χαρτί στη μέση. Δεν είναι σαν τα κλασικά γκρούνε. Ρε, είναι, έχει πολύ ωραίο fit, έχει πολύ ωραίο fit. Και αυτά εδώ τα vest παίζουν πολύ, έτσι, με t-shirt από... Ξέρεις τι, απλά, εσένα θα σου πάει, πρέπει απλά να είσαι skinny, ρε φίλε. Αν δεν είσαι... Ναι, αυτό. Λοιπόν, καταλήξαμε στο New Balance, safe επιλογή, 550, εύκολο και για flip. Και είναι και λευκό, οπότε πάει με όλα. Λοιπόν, χάρηκα, καλό βράδυ. Μάγκες μου, τελειώσαμε, πήραμε και το τελευταίο pick-up. Φύγαμε σπίτι, να σας τα δείξω αναλυτικά. Μάγκες μου, επιστρέψαμε από τα ψώνια μας και έχω 1, 2, 3, 4 σακούλες με ψώνια και pick-up. Θα ξεκινήσω με τη σειρά. Νούμερο 1 από το Nike Outlet στο Παλαιό Φάληρο, το οποίο ήταν και το μόνο Nike Outlet που κατάφερα να βρω. Αγόρασα αυτή εδώ την PSG, Paris Saint-Germain, φόρμα. Είναι περσινή, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτές όποιες χρονιάς και να είναι. Είναι τέρμα hot. Έχει αριστερά το λόγο της PSG ραμμένο και δεξιά το λόγο της Jordan και είναι navy με κόκκινο και
λευκό stripe. Είναι ένα έτσι πάρα πολύ κλασικό piece, flex piece. Paris Saint-Germain και Nike γενικά τα βαράνε αυτά, δηλαδή τα χτυπάνε 90-100 ευρώ. Εμείς το πήραμε 70-68 για την ακρίβεια. Good τιμή, size large, μου κάθεται. Βέβαια δεν ξέρω με τι μπορώ να τη συνδυάσω, αλλά αυτά θα τα βρούμε. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο pick-up που κάναμε από το Nike Outlet. Προχωράμε με το Adidas Outlet, το οποίο μπορώ να πω ότι για τους φαν της Adidas μπορείτε πραγματικά να βρείτε πάρα πολλά πράγματα και αρκετά οικονομικά. Προσωπικά δεν είμαι φαν της Adidas, κυρίως επειδή τα ρούχα δεν φλιπάρονται, δηλαδή αν πάρεις κάτι το πήρες και τέλος, δεν περιμένεις να το πουλήσεις μετά ή να το φλιπάρεις αν το βαρεθείς. Παρ' όλα αυτά βρήκα αυτό εδώ το jersey, το football jersey, το οποίο είναι η Ισπανία. Με το που είδα θυμήθηκα Euro, Torres, καταλάβατε, τέτοια φάση. Και επειδή όλα τα football jerseys σε συνδυασμό με Nike TN, με τα Techfleece, τα tech set, ακόμα και jeans και γενικά όλη αυτή την κουλτούρα συνδυάζονται μαζί πάρα πολύ όμορφα. Έχει και αυτή τη λεπτομέρεια δεξιά και τη βρήκα και στο νούμερό μου, 25 ευρώ, οπότε λέω why not. Οπότε αυτό ήταν και από το Adidas Outlet. Πήρα και ένα ζευγάρι κάλτσες, μάγκες, οι καλύτερες κάλτσες, με 6 ευρώ, 2 ευρώ το ζευγάρι. Στη συνέχεια πήγαμε στο Fuel, όπου έχει ανοίξει καινούριο μαγαζί. Εντάξει, το θεωρώ λίγο spend γιατί ήταν full υψηλό το retail. Πήρα αυτό εδώ το Stussy μετά από καιρό, ένα Stussy sweatshirt, νούμερο medium και μου κάθεται και πάρα πολύ ωραία. Να σας πω την αλήθεια, το γλυκοκοίταζα online αυτό, ήταν να το παραγγείλω, λέω άστο να το κάνω σε κάνα βίντεο, εν τέλει το είδα μπροστά μου και το πήρα. Είναι πολύ καλή ποιότητα, πολύ χοντρό, έχει περίεργο fit, crop fit και boxes στους ώμους. Stussy sport με μαύρα και κίτρινο περίγραμμα embroidered. Ένα piece που ή θα το λιώσω το χειμώνα ή θα καταλήξει στο cloud black. Δεν ξέρω ακόμα. Και τελευταίο μαγαζί και καλύτερο σε φιλοξενία ήταν το Dangerous Minds, το οποίο επίσης είναι ένα έτσι ψηλογνωστό μαγαζί. Πήρα ένα New Balance 550 λευκό, το οποίο είχε μείνει στο νούμερό μου, νούμερο 45 για retail. Είναι εύκολο flip για 20-30 ευρώ profit. Το καλό είναι ότι είναι το όλο λευκό και ότι μπορώ να το βάζω με τα πάντα και ότι γενικά από ποιότητα είναι καλύτερο από το λευκό Air Force. Όχι ότι συγκρίνεται, αλλά καταλάβατε το aesthetic. Αυτό σίγουρα θα καταλήξει στο Cloud Plug. Μάγες μου, αυτό ήταν το βίντεο. Αυτά τα μαγαζιά κατάφερα να βρω που δεν είχα ξαναπάει προσωπικά. Ναι, ξέρω ότι δεν ήταν όλα κρυμμένα, αλλά είδατε ότι προσπάθησα να πάω σε πολλά που μου είπατε και δεν βγήκε κάτι και απλά πήγα τσάμπα. Παρ' όλα αυτά, όσοι ξέρετε κάτι καλύτερο και πιο συγκεκριμένο, το οποίο όντως να αξίζει και να έχει πράγματα ή τουλάχιστον να μπορείς να βρεις ευκαιρίες, μπορείτε να το γράψετε κάτω στο σχόλιο να πάμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Like, subscribe αν γουστάρατε το σημερινό βίντεο και εμείς θα τα ξαναπούμε σε λίγες μέρες. Bye!